Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λίνα Κλίκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέο σοκ με 116 νεκρούς από κορονοϊό σε μία ημέρα. 3 τα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας. Στις 15 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι εμβολιασμοί των παιδιών από 5 έως 11 ετών. Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα. Τα μηνύματα της κάλπης των εκλογών στο Κινάλ. Οι στρατηγικές των διεκδικητών του δεύτερου γύρου. Ποιον θα στηρίξουν οι χαμένοι. Όλο το παρασκήνιο. Νέα γυναικοκτονία στη Λακωνία. Έπνιξε τη γυναίκα του την ώρα που κοιμούνταν τα παιδιά τους. Σοκάρει η κοινική ομολογία του δολοφόνου. Με δύο μεγάλους νικητές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των εσωκομματικών εκλογών για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Ο ένας είναι αναμφισβήτητα ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επικράτησε με διαφορά σχεδόν 10 μονάδων και πέρασε στο δεύτερο γύρο με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και ο δεύτερος είναι η συμμετοχή των πολιτών, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις κάλπες της επόμενης Κυριακής, αλλά και στις ζυμώσεις που θα προηγηθούν για τη στάση που θα τηρήσουν οι χαμένοι του πρώτου γύρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικράτησε με διψήφια σχεδόν διαφορά του δεύτερου Γιώργου Παπανδρέου στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του Κινήματος Αλλαγής και περνά έτσι μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό στο δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής με αέρα νικητή. Επικράτησε σαρωτικά στην Κρήτη αλλά και στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Από την αρχή αυτής της προσπάθειας είπα ότι η δύναμή μου είναι η βάση της παράταξης και όσοι την επιθυμούν. Περήφανη και ισχυρή. Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έκαναν. Και δεσμεύομαι ότι θα τιμήσω την εντολή τους για ανανέωση, για ενότητα και πολιτική αυτονομία. Η δημοκρατική παράταξη απόψε επιστρέφει. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει. Ο Γιώργος Παπανδρέου, που κατέγραψε τα καλύτερα ποσοστά του στη Δυτική Ελλάδα, μετά από μάχη στήθος με στήθος με τον Ανδρέα Λοβέρδο, πέρασε τελικά στον επόμενο γύρο, για τον οποίο ζήτησε στήριξη την Κυριακή. Άλλη Κυριακή, όσοι μας τίμησαν με την μεγαλειώδη τους συμμετοχή, αποφασίζουν για την τύχη της παράταξης. Αποφασίζουν για την πορεία και το μέλλον της παράταξης. Αποφασίζουν για την ταυτότητα και την προοδευτική πορεία του κινήματός μας. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και σας καλώ στην μάχη της επόμενης Κυριακής. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, που είδε τα καλύτερα ποσοστά του στην περιοχή της Αττικής, θα ανοίξει, όπως προανήγγειλε, τα χαρτιά του για το πρόσωπο που θα στηρίξει στον δεύτερο γύρο. Θέλω να πω όσο πιο δυνατά μπορώ ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη έχει μέλλον. Συνεχίζω δυνατά. Με σεμνότητα και ενότητα. Παύλος Χριστίδης, Χάρης Καστανίδης και Παύλος Γερουλάνος συγκέντρωσαν αντίστοιχα ποσοστά κοντά στο 3%. Εντολή ανανέωσης έδωσε, σύμφωνα με αναλυτές, συμμετοχή που άγγιξε τις 270.000 πολιτών. Τώρα είναι δικιά μας υποχρέωση να προχωρήσουμε όλοι μαζί, δυνατά και αποφασισμένα, για να δημιουργήσουμε το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής. Νίκη της Δημοκρατίας, νίκη του κινήματος αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε. Η αναγέννηση της παράταξης είναι στα χέρια μας, δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος, κάνοντας λόγο για δικαίωση όσων μίλησαν πολιτικά και δούλεψαν για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Καλωσορίζω την Ανδριάννα Ζαρακέλη, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Γιώργο Κατσίγιαννη. Καλησπέρα. Πολύ ειδικό στα ζητήματα του κινήματος αλλαγής, με πλούσιο ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα. Γιώργο, οι προβλέψεις σου. Και όσα μας περιέγραφες όλο το προηγούμενο διάστημα, μάλλον επιβεβαιώθηκαν, με δεδομένο ότι μας ανέλυες πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ενός εκάστου εκ των υποψηφίων. Και από ό,τι φαίνεται, έπεσες μέσα. Για το είχε γράψει ο Γιώργος, για να τα λέμε, να αποδίδουμε τα. Τώρα, πες μας τι θα αναμένουμε στο δεύτερο γύρο, γιατί τα βλέμματα όλων μας στρέφονται στο ποιος θα δηλώσει εκ των ιτημένων πρόθεση να συνδράμει τον νικητή. Από ό,τι φαίνεται, καλησπέρα και στις τρεις σας. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε κάποια ξεκάθαρη τοποθέτηση από όσους έχουν μείνει εκτός του δεύτερου γύρου. Ο κύριος Καστανίδης, από ό,τι
αναφέρουν οι πληροφορίες και από ό,τι έχει αφήσει να εννοηθεί και ο ίδιος μέσα από τις δηλώσεις του, δεν πρόκειται να δώσει γραμμή υπέρ του κ. Παπανδρέου, υπέρ του Δήμου Ανδρουλάκη, άσχετα, δημοσίως εννοούμε πάντα, άσχετα τι μπορεί να γίνει στη βάση ή εκεί που μπορεί να έχει τη δυνατότητα της επιρροής και της κατεύθυνσης ψηφοφόρων. Το ίδιο φαντάζομαι θα κάνει, αλλά με έναν τρόπο που μπορεί να κλείνει το μάτι προς κάποια συγκεκριμένη ποσότητα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Το αυτό ισχύει και για τον Παύλο Χριστίδη. Μπορεί τις τελευταίες ώρες για την υποψηφιότητα του κ. Χριστίδη να έχουν γίνει κάποιες διαρροές και δεν ξέρω αν αυτές έχουν γίνει από το περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη που θεωρούν τα βεβαιότητα ότι θα τον στηρίξει. Αυτό είναι κακό σημάδι αν έχει γίνει από αυτή την πλευρά. Αλλά αυτό που γνωρίζω για τον κ. Χριστίδη είναι ότι ο ίδιος θα κάνει μια δήλωση το πιθανότερο αύριο και θα αναφερθεί και στη δική του υποψηφιότητα, τα πρόσωπα που τον στήριξαν, τον αγώνα που έδωσε, το πλαίσιο αρχών και θέσεων με το οποίο κινήθηκε και βάσει αυτού θα δημιουργήσει την εντύπωση, να το πούμε, που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Τώρα, βοήθησέ με να καταλάβω κάτι. Νωρίτερα και ο κύριος Γερουλάνος και αυτός επίσης δεν είναι διατεθειμένος αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δώσει γραμμή με δημόσια τοποθέτησή του, είτε υπέρ του κ. Παπανδρέου. Θέλω τώρα όμως να σταθούμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στην περίπτωση Ανδρέα Λοβέρδου, πληροφορίες μέχρι πριν μπούμε στο στούντιο επέμεναν ότι αύριο ο κ. Λοβέρδος όχι απλώς θα μιλήσει. Θα πει ποιον υποστηρίζει. Θα πει όνομα και συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Εσύ μας λες ότι θα φωτογραφήσει, δεν θα δείξει κλπ. Γνωρίζουμε ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιδιώκει να έχει μια στήριξη από κάποιους από τους υποψήφιους, αλλά δεν θέλει να ταυτοποιηθεί με κάποιους από αυτούς. Γίνεται κάποια ζήμωση στο παρασκήνιο αυτή την ώρα? Ο κύριος Λοβέρδος, από ό,τι ξέρω, γιατί επιχείρησα πριν από λίγη ώρα να επικοινωνήσω πριν από λίγες ώρες με κάποιους συνεργάτες με στελέχη που ήταν στο επιτελείο του αλλά και βουλευτές, είχαν συσκέψεις και προσπαθούσαν να αποσαφηνίσουν αυτό το πράγμα πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα ήθελε, τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος ήταν και ο βασικός αντίπαλος για την δεύτερη θέση με τον κύριο Παπανδρέου, αν θα ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης επωνύμως και με απόλυτη σαφήνεια να τον δείξει ως κύριος προτίμηση. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Ο αγώνας που ξεκινάει μια εβδομάδα. Αυτό μπορεί να είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι υποστηρικτές του Γιώργου Παπανδρέου στην πορεία προς Για να συσπυρώσει. Υπάρχουν πράγματα για τον κύριο Λοβέρδο τα οποία, όπως λένε κάποιοι, έπρεπε να τα είχαν πει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο αγώνας που θα δώσει αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Παπανδρέου είναι μάταιος τελικά ή υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης? Πρώτα απ' όλα, επειδή βλέπω ότι γίνονται συγκρίσεις με τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά κόμματα και όσοι προσπαθούν να βάλουν στην ίδια ζυγαριά το τι έγινε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη πριν από κάποια χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι δεν ξέρουν και πώς λειτουργεί ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ελένης ακόμη μια σκέψη, ένα ερώτημα. Υπάρχουν συζητήσεις και λέγονται, τα έχουμε ακούσει ήδη από πολύ νωρίς το πρωί. Αυτό το ενδεχόμενο του να υποχώρησης του Γιώργου Παπανδρέου από τον δεύτερο γύρο υπάρχει, συζητείται, υφίσταται, είναι σενάριο και φήμη? Όχι, δεν είναι σενάριο. Υπήρχαν άνθρωποι στο επιτελείο του κ. Παπανδρέου που έλεγαν ότι θα ήταν φρόνιμο να μην πάει στο δεύτερο γύρο και να κάνει μια γενναία δήλωση υπέρ του κ. Ανδρουλάκη. Αλλά θεωρώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, από τη στιγμή που έκανε και τη χθεσινή δήλωση, αλλά και από όσο μπορώ να καταλάβω με τον τρόπο που σκέφτεται αυτή τη φορά, δεν τον παίρνει. Γιατί δεν είναι μια υποψηφιότητα η οποία είναι είναι ευκαιριακή. Ο κύριος Παπανδρέου υποτίθεται κατέβηκε με ένα πλαίσιο θέσεων, να δώσει ένα πολιτικό στίγμα. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
νομίζω ότι έχει υποχρέωση απέναντι στους ψηφοφόρους οι οποίοι κινητοποιήθηκαν να πάνε στην κάλπη για να τον ψηφίσουν, να συνεχίσει και στο δεύτερο γύρο. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσει τη μάχη, ασχέτως ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και να σας θυμίσω ότι έχει ήδη πληγώσει μια φορά στους ψηφοφόρους ο κύριος Παπανδρέου, διότι το 2015, θα θυμάστε πολύ καλά, ότι δημιούργησε το κηδισό, κατέβηκε το Γενάρη και εκεί που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι που είχαν στηγηθεί πίσω του να κατέβει και στις επόμενες επαναληπτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, το κηδισό δεν κατέβηκε στις εκλογές. Και πάγωσε τότε ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια να κάνει για μια ακόμη φορά το ίδιο, αποσύροντας. Τα νούμερα μπορούν να φέρουν κάποια έκπληξη. Ναι, τα νούμερα, το παιχνίδι ανοιχτό είναι πάντα μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει ένα ισχυρό προβάδισμα, δύσκολα κατά τη γνώμη μου αναστρέψιμο προς την κατεύθυνση του κύριου Ανδρουλάκη, αλλά είναι βέβαιο ότι ο κύριος Παπανδρέου, από τη στιγμή που θα συνεχίσει τον προεκλογικό αγώνα για μια ακόμη εβδομάδα, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κύριο Ανδρουλάκη και να τον κοντίνει στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, μήπως και καταφέρει να κάνει την έκπληξη. Και τι εννοώ ότι θα καταφέρει, θα επιδιώξει να τον κοντίνει, θα παρουσιαστεί ο ίδιος απέναντι στο εκλογικό σώμα του Κινήματος Αλλαγής ως μια πιο στιβαρή υποψηφιότητα, θα παίξει αρκετά το χαρτί. Το χαρτί του πρώην Πρωθυπουργού, ότι η χώρα έχει ανάγκη από πρόσωπα τα οποία έχουν την τεχνογνωσία της ηγεσίας, μπορούν να σταθούν μέσα στη Βουλή το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο κάποιοι... Να υπάρχει ένα ζήτημα με την εκπροσώπηση. Είναι μειονέκτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα είναι στην Βουλή, αλλά και σε αυτό... Εκεί τι ξέρουμε, Γιώργο, ότι σε επίπεδο προσώπων ή σε επίπεδο το τι περιμένουμε να γίνει, πώς θα λυθεί αυτό? Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει, αν βγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα έχουμε κάποιο άλλο πρόσωπο στη Βουλή. Λοιπόν, δεν αποκλείεται όμως, με βάση και τις συζητήσεις που κάνω, αυτό το πρόσωπο να μην είναι και ένα. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ, θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης κάλλιστα να φτιάξει να συνεχιστεί το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας μέσα στην κοινοβουλευτικές αίθουσες, να εκλεγεί ένας νέος γραμματέας στην κοινοβουλευτική ομάδα στη θέση του κυρίου Κεγκέρογλου, γιατί είναι βέβαιο ότι αν βγει ο κύριος Ανδρουλάκης γραμματέας, ο κύριος Κεγκέρογλου δεν θα παραμείνει σε αυτό το πόστο, ενδεχομένως να εκλεγεί. Όπως ακούγεται ότι και ο γραμματέας ο κύριος Χριστοδουλάκης θα υποβάλει παραίτηση. Ναι. Λογικό είναι. Λογικό μου φαίνεται. Ναι, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, αλλά λογικό μου φαίνεται. Και ενδεχομένως, αν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να αποφύγει τις κακοτοπιές, να επιλέξει μόνο ένα πρόσωπο, θα μπορούσε να πάει σε ένα άλλο μοντέλο εκπροσώπησης του κόμματος στη Βουλή μέχρι τις επόμενες εκλογές, το οποίο να εκπέμπει και ενότητα και συλλογική ηγεσία, δηλαδή να έχουμε έναν γραμματέα που θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, όπως ο κύριος Σκανδαλίδης, και τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους που θα εκφράζουν όλες τις τάσεις. Όλες και ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Ας πούμε, θα μπορούσε ένας να είναι ο κύριος Καστανίδης. Ας πούμε. Ή ο κύριος Καστανίδης, θα μπορούσε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ο κύριος Κατρίνης και μπορεί να είναι και η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου από την πλευρά του κυρίου Λοβέρδου. Να εκπροσωπηθούν, να είναι, λες, δηλαδή, όλες οι τάσεις. Αυτό θα ήταν ευχής έργο για να δείξουν ένα μήνυμα, να δώσουν ένα μήνυμα ενότητα στην επόμενη μέρα. Και το κυριότερο, πιστεύω ότι θα εξουδετερώσει και αυτή την μήνυα απειλή που είχε εκτοξευτεί προς το πρόσωπό του από τον κύριο Λοβέρδο, όταν είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι εγώ θα δώσω την κατεύθυνση για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα, και είχε πει ο κύριος Λοβέρδος, αν θυμάστε, σε εκείνη σε session debate, ότι αυτό θα αποφασίζει την κοινοβουλευτική ομάδα. Και μέσα στο πλήρω αυτό. Ένα λεπτό. Επειδή αυτό θα είναι και το βασικό επιχείρημα εναντίον του κύριου Ανδρουλάκη στις επόμενες εκλογές, εγώ θέλω να πω ότι η Βουλή δεν προκύπτει από παρθενογένεση. Ο λαός αντιπροσωπεύεται από αυτή. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα για να μεγαλώσει η παράταξη είναι στην κοινωνία και όχι μέσα στη Βουλή. Και μην ξεχνάμε πόσες κοινοβουλευτικές ομάδες με ενεργεία αρχηγούς συρρυκνώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ήταν και ειδικές συνθήκες. Πάντως, ένα λεπτό, Ελένη μου, να τελειώσει, γιατί θέλω να αλλά έρθω. Αλλά οι ζηλωτές αυτής της κοινοβουλευτικής τυπολατρίας νομίζω ότι το κάνουν τώρα εκ των υστέρων
και δεν πείθουν. Σε συζήτηση να γίνεται. Ναι. Τώρα, Ανδριάννα και Ελένη, να έρθουμε να δούμε πώς είδαν το αποτέλεσμα το χθεσινό της κάλπης του Κινάλ, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Τι λένε στη Νέα Δημοκρατία, Ανδριάννα? Στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να δουν και το τελικό αποτέλεσμα, Λίνα. Προς τα παρόν τα σχόλια είναι μέχρι εκεί. Θα δουν στην συνέχεια ακριβώς το τι θα γίνει, ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν και ένα ερώτημα που εγώ ήθελα να κάνω προς τον Γιώργο για το θέμα της προσέγγισης που έχει ιδεολογικά, γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες ακούσαμε ποιοι από τους υποψηφίους ήταν πιο κοντά και σε ποιο κόμμα ενδεχομένως, ανάλογα με τις θέσεις τις οποίες. Ορίστε. Ήταν το επίδικο αυτή. Ήταν το επίδικο, ναι. Ανάλογα με τις θέσεις τις οποίες εξέφρασαν. Ήταν και το ερώτημα που ήθελα να κάνω στον Γιώργο για τη θέση του κύριου Ανδρουλάκη. Παρακολουθούν με προσοχή και περιμένουν να δουν το τι θα γίνει στη συνέχεια. Ελένη, στο ΣΥΡΙΖΑ το είδαν έτσι με σκεπτικισμό όλο αυτό το. Την κινητοποίηση του κόσμου που προσήλθε στις κάλπες με δεδομένο ότι ψαρεύουν από τα ίδια νερά προφανώς, πολιτικά. Προφανώς έγινε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά την μεγάλη συμμετοχή η οποία υπήρξε χθες στην διαδικασία της εκλογής. Θεωρούν ωστόσο ότι δεν προέρχονται όλοι από το κομμάτι το οποίο είχαν πάει και είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν δηλαδή ότι ήταν και πάρα πολλοί πολίτες που ανήκουν στην κεντροδεξιά. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Παπανδρέου, διαβάζουν ως εξής το θέμα. Εάν ο κύριος Παπανδρέου καταφέρει να εκλεγεί, το σίγουρο είναι ότι θα πάρει ένα ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα επιστρέψει στο Κινάλ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αποκτήσει έναν ενδυνάμει κοινοβουλευτικό εταίρο, πολιτικό εταίρο, εν πάση περιπτώσει, κυβερνητικό εταίρο. Στην περίπτωση που, ναι, γιατί οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική, δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα συμβεί. Ακριβώς. Στην περίπτωση τώρα του κυρίου Ανδρουλάκη θα σου έλεγα ότι πραγματικά δεν ξέρουν, δεν έχουν ακούσει καμία άποψη που... αυτό είναι το ερώτημα, είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι λένε. Αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι απασχολεί και τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης πολιτικά, ιδεολογικά, κοινωνικά, σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Λένε ότι αν εκλεγεί, ο κύριος Ανδρουλάκης, μισό λεπτό, θα αναγκαστεί προφανώς να τοποθετηθεί. Και μία τελευταία επισήμανση που έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτός που εμφανίζεται πρώτος στις δημοσκοπήσεις δεν είναι απαραίτητα πρώτος. Τελικά. Απεδείχθη. Αυτή η δημιουργική ασάφεια που συνηθίζεται στον χώρο της κεντροαριστεράς ταυτίζεται με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη αυτή την ώρα, Γιώργο Κατσίγιαννη, ή η ποιητική αδεία ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δικαιολογήσει κάποια πράγματα, ή η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως, όταν υπογραμμίζουν την ασάφεια ως προς τις θέσεις του. Κοιτάξτε, ή τα κενά, αν θες. Είτε υπάρχει ασάφεια, είτε υπάρχει σαφήνεια από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ για τις θέσεις που έχει. Είναι δηλαδή σαν να θεωρούμε θέσφατο. Ας τις ακούσουμε όμως, βρε Γιώργο μου. Δεν του ζητάει κανένας να απολογηθεί, να τις ακούσει. Αυτό όμως αφορά την κοινωνία. Δεν αφορά ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν είναι αυτός αρχηγός, δεν ετεροκαθορίζεται με γνώμονα τα σενάρια που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Είναι αυτό που λέει και η Ελένη. Ότι γενικά το κομμάτι που αφορά στην ιδεολογική τοποθέτηση είναι λίγο σκυχημένο. Θα ζητήσει κάποια στιγμή την ψήφο των πολιτών. Ή θα κληθεί να πάρει μία απόφαση σε ένα δίλημα. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθοριστούν, έχει δίκιο η Ελένη. Εκόντες, άκοντες, θα ετεροκαθαριστούν. Καθοριστούν υπό την έννοια ότι με την απλή αναλογική θα πρέπει να λάβουν μία απόφαση εάν θα πάμε σε διπλές εκλογές ή αν θα στηρίξουν ένα ενδυνάμει κυβερνητικό σχήμα. Αυτά όμως αντιλαμβάνεστε ότι κανένας σοβαρός πολιτικός αρχηγός, η Ελένη τα θυμάται πολύ καλά γιατί έκανε και το ρεπορτάζ τότε, γιατί έτυχε να παρακολουθώ στο ίντερνετ πριν από λίγες ημέρες μια συνέντευξη που έδινε ο Αίμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου το 89 στην πορεία προς εκλογές του Νοεμβρίου και τον ρώταγε
Ο Παύλος ο Τσίμας, νεαρός τότε δημοσιογράφος και δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν, ο Ζούλας από την Καθημερινή, τι θα έκανε με τότε το συνασπισμό, αν θα συνεργαζόντουσαν. Και είχε απαντήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί πηγαίνοντας... καλά, κάλπερ, τώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε θέση. Είχε θέση, δηλαδή μπορούσες να πεις, Γιώργο μου, τι ήταν ο Ανδρέας. Και εξαιτίας των θέσεων είχε και τη δυνατότητα να κρατάει και κάποιους άσους κάρτες. Για να μην αδικούμε τον κύριο Ανδρουλάκη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι επειδή είναι σε μια διαδικασία εκλογική, προσπαθεί να πατήσει και στις δύο βάρκες. Αρκεί την επομένη να καταλάβουμε όλοι πού θέλει να πάει. Θέλει να πάει. Ναι. Απλά λοιπόν, οι βάρκες δεν είναι η βάρκα με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας και η βάρκα με το σήμα του... Αριστερά-δεξιά, το θέλεις έτσι. Και φαντάζομαι ότι από μόνο του προκαλεί εντύπωση. Μάλλον είναι μια νίκη το γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει να εκλεγεί πρώτος και σε αυτό το ποσοστό, χωρίς αν θέλεις να κλείνει το μάτι πουθενά. Είτε δεξιά είτε αριστερά, Γιώργο. Ναι. Μα αυτό ήταν ξεκάθαρο σε αυτό και από ό,τι παρακολουθούσαμε για τις ομιλίες του, έλεγε ότι δεν έχουμε πάντως, καμία ανάγκη. Αυτή ήταν και η θέση τη αείμνης της Φόφης γεννηματά, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα έλεγε η Φόφη, απλώς δεν την ακούγανε. Απλά εγώ σήμερα, επειδή παρακολούθησα και μια συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, μια και αναφερθήκατε στην αείμνης της Φόφης γεννηματά, η οποία έχει κηρύξει έναν διμέτωπο αγώνα και κατά του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα μου έκανε εντύπωση ότι ο κ. Ανδρουλάκης περισσότερο σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν ξέρω αν έχει κάποια αξία. Αλλά μένει να αποδειχθεί την επομένη, όπως πολύ σωστά λες, ότι θα δείξει τα χαρτιά του, διότι και με τις επιλογές του που θα κάνει ως προς το επιτελείο που θα τον πλαισιώσει και με τις πρώτες έτσι, κινήσεις που θα κάνει και ως την κοινοβουλευτική του παρουσία του κόμματος εννοώ, αλλά και στις επαφές του με τον κόσμο, νομίζω ότι θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως κρατήστε κάτι τελευταίο για να μας λυθούν οι απορίες σε επόμενες ημέρες. Ναι. Διότι αν εκλεγεί την Κυριακή ο κύριος Ανδρουλάκης όπως δείχνουν τα πράγματα, τη Δευτέρα φαντάζομαι, Ελένη, θα περιμένει τηλέφωνο από τον κύριο Τσίπρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει για να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ναι. Σωστό. Φαντάζομαι ναι. Οπότε ζεσταίνονται οι πολιτικές μηχανές. Φαντάζομαι ναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, Γιώργο, και θα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Το σκληρότερο της πρόσωπο δείχνει πανδημία αρχές της εβδομάδας με 116 νεκρούς και με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον να είναι πλέον 3 στη χώρα μας. Οι ειδικοί προειδοποιούν για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα συνεχιστεί η πίεση στα νοσοκομεία όπου οι ΜΕΘ είναι γεμάτες από ασθενείς COVID. Ελπίδα γεννά η έκρηξη στα ραντεβού για εμβολιασμό τα τελευταία 24 ώρα. Ανησυχία προκαλεί η μετάλλαξη όμικρον και στη χώρα μας, με τους ειδικούς ωστόσο να είναι αισιόδοξοι για την προστασία των εμβολίων και την οσιρότητα που προκαλεί. Υπάρχει αυτό που φαίνεται να είναι πιο πιθανό, δηλαδή θα προκαλεί ήπια και σοβαρή νόσο στους ανεμβολίαστους, αλλά τα εμβόλια θα προστατεύουν τους εμβολιασμένους και η νόσος τους νοσήσαντες από βαριά νόσο. Αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο που μπορεί να συμβεί με την όμικρον. Και σε αυτή όμως την περίπτωση, λόγω μεγάλης μεταδοτικότητας, το σύστημα θα επιβαρυνθεί. Αφού επιβεβαιώθηκαν και 2 ακόμη κρούσματα στην Αθήνα, η χώρα μας μετρά πλέον 3 άτομα, εμβολιασμένα και τα 3 που έφτασαν από τη Νότια Αφρική και έχουν νοσήσει από το νέο στέλεχος. Και το πρώτο κρούσμα, αλλά και τα 2 που φτάζουν σήμερα στην Αθήνα, έχουν ιστορικό ταξιδιού, οπότε ξέρουμε τουλάχιστον την πρόλευσή του. Μέσα σε αυτό το κλίμα και μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας στους άνω των 60 ετών και της τρίτης δόσης στο τρίμηνο, τα ραντεβού εκτοξεύθηκαν, όπως επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε 557.000 ραντεβού τρίτης δόσης Παρασκευή με Κυριακή, τα οποία κλείστηκαν, και 44.112 ραντεβού πρώτης δόσης. Και να προσθέσω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τους 60+, από την ημέρα που ανακοινώθηκαν, την περασμένη Τρίτη δηλαδή, πρόσθετα μέτρα, έχουν κλειστεί 55.400 ραντεβού πρώτης δόσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε 80 νεκρούς, 80 ανθρώπους την ημέρα, επί συνεχόμενες εβδομάδες και μήνες, και να μην παίρνουμε μέτρα. Πρέπει να φτάσουμε ποσοστά πληθυσμού εμβολιασμού 95-98%,
και κάνουμε τις δόσεις που χρειάζεται. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Η χώρα μας βρίσκεται εν αναμονή και των πρώτων παρτίδων της Pfizer για παιδιά 5 έως 11 ετών. Η εμπειρία από τα εμβόλια δείχνει ότι είναι ασφαλή εμβόλια και αποτελεσματικά με τα στελέχη που είχαμε μέχρι στιγμής. Δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το μόνο που υπάρχει ένας φόβος, ας πούμε, είναι η μυοκαρδίτιδα που παρατηρείται σε μεγαλύτερους εφήβους πιο συχνά και νέους ενηλίκους, αγόρια κυρίως, μετά τη δεύτερη δόση. Αλλά και αυτό είναι μια κατάσταση παροδική, ήπια και αυτοπεριοριζόμενη και οπωσδήποτε είναι πολύ λιγότερο συχνή από ότι αν νοσήσει κανείς. Τα εμβόλια προστατεύουν από τον ιό, προστατεύουν τα παιδιά από το να νοσήσουν, να νοσήσουν σοβαρά. Δύσκολες εντωμεταξύ είναι οι συνθήκες λόγω της αυξημένης πίεσης στα νοσοκομεία, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Το τραγικό είναι ότι η μονάδα είναι γεμάτη όπως όλες οι μονάδες, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε αυξανόμενο αριθμό διασωληνωμένων εκτός ΜΕΡ. Η δικιά μας πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, με βάση ξαναλέω τα μοντέλα, είναι ότι θα πάμε σε πτώση και εκεί. Αυτό είναι το θετικό. Τη σημερινή ημέρα, ότι η χτεσινή θεωρώ ότι ίσως ήταν η πιο δύσκολη ημέρα σε ό,τι αφορά στις μέρες Θεσσαλονίκη. Από αύριο θα αρχίσουμε να έχουμε μια αρχικά καλύτερη, μικρή βελτίωση και μετά καλύτερη εικόνα. Μεγάλη διάσταση έχει λάβει το θέμα με τις έγκυες γυναίκες που νοσηλεύονται με κορονοϊό. 27 νοσηλεύτηκαν όλο το μήνα στο νοσοκομείο μας, δεν ήταν ούτε μία εμβολιασμένη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 μέσα στο νοσοκομείο μας, οι 2 είναι διασωληνωμένες. Οι υπόλοιπες 6 από ό,τι μαθαίνω πηγαίνουν καλά. Στη Θεσσαλονίκη, 62χρονος ασθενής COVID που ενημερώθηκε ότι χρήζει διασωλήνωσης, το έσκασε από το νοσοκομείο και βρέθηκε λίγη ώρα μετά να περπατά στον περιφερειακό. Βαρύ το πένθος στη Λαμία για τη 14χρονη κοπέλα που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου της, διαταξοδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην προσπάθεια την οποία γινόταν για να το παιδί για να σταθεροποιηθεί, υπέστη καρδιακή ανακοπή, διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια έκανε δεύτερο επεισόδιο καρδιακής ανακοπής, από το οποίο δυστυχώς οι προσπάθειες των συναδέλφων δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Είναι φοβερά δύσκολο και γι' αυτό ήρθαμε και πρωί-πρωί σήμερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όλοι μαζί. Όσοι έχετε ανθρώπους εκεί πάνω, κάντε μια προσευχή να την προσέχουν. Τίποτα άλλο. Στη μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Αγίος Ανδρέας, νοσηλεύεται ένα βρέφος 6 μόλις ημερών με κορονοϊό. 116 ακόμη συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους στο τελευταίο 24ωρο από κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. 714 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εκ των οποίων 571, δηλαδή 8 στους 10, είναι ανεμβολίαστοι, μερικώς εμβολιασμένοι. Τα νέα κρούσματα κορονοϊού είναι 4.943, εκ των οποίων 1.386 εντοπίστηκαν στην Αττική, 708 στη Θεσσαλονίκη και 366 στην Θεσσαλία. Κατά την απογευματινή ενημέρωση, ανακοινώθηκε ότι στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς παιδιών 5 έως 11 ετών, οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 15 Δεκεμβρίου. Ξεπεράσαμε τους 15.040.000 εμβολιασμούς. Περισσότερα από 7.153.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 68,1% του γενικού πληθυσμού και 77,8% του ενήλικου πληθυσμού. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες που εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον μία δόση είναι 71% του γενικού πληθυσμού και 82,2% του ενήλικου πληθυσμού. Περισσότερο από 6.700.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 63,8% επί του γενικού πληθυσμού και 73,2% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς είναι 67,5% του γενικού και 77,4% του ενήλικου πληθυσμού. Σε σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία της αναμνηστικής δόσης, τη στιγμή αυτή, μετά και το άνοιγμα της Παρασκευής, οι δικαιούχοι είναι 5.730.960, ποσοστό 85,7% επί των ολοκληρωμένων εμβολιασμών. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 1.710.000 εμβολιασμοί, ποσοστό 30% των δικαιούχων, και 1.282.000 συμπολίτες μας έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 22,4%.
αυστηροποίηση των μέτρων κατά της πανδημίας και πρόστιμα στους ανεμβολίαστους προωθούν η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες. Η παραλλαγή όμικρον προκαλεί ανησυχία στον πλανήτη, που αναζητά τρόπους θωράκισης των πολιτών, με τον Άντονι Φάουτσι να κρίνει ως ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην νόσηση από το νέο στέλεχος. Να μας προσγειώσει για την πορεία της πανδημίας επιχείρησε η δημιουργός του εμβολίου της AstraZeneca, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η επόμενη πανδημία που θα χτυπήσει τη γη ίσως να είναι φωνικότερη. Η πανδημία του κορονοϊού, που έχει σκοτώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, απέχει πολύ από το να τελειώσει, όπως δείχνει και η εμφάνιση της νέας παραλλαγής όμικρον, προειδοποίησε η δημιουργός του εμβολίου της AstraZeneca, σημειώνοντας ότι η επόμενη πανδημία μπορεί να είναι ακόμη πιο φωνική για τον πλανήτη. This will not be the last time a virus threatens our lives and our livelihoods. The truth is, the next one could be worse. It could be more contagious or more lethal or both. Ο Άντονι Φάουτσι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος μετά από τις πρώτες ενδείξεις που έρχονται από τη Νότια Αφρική όσον αφορά τη σοβαρότητα της κατάστασης όσο νόσησαν αφού μολύνθηκαν από την παραλλαγή όμικρον. Thus far, it does not look like there's a great degree of severity to it. If you get boosted, we feel certain that there will be a some degree and maybe a considerable degree of protection against the Omicron variant. Στη Γερμανία προωθείται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όλων των υγειονομικών, ενώ πρόστιμο ύψους έως και 600 ευρώ ανά τρεις μήνες θα επιβάλλει η Αυστρία στους ανεμβολίαστους από την 1η Φεβρουαρίου του 2022 και μετά. Πρόστιμα σε όσους επιμένουν να μην κάνουν το εμβόλιο έρχονται και στην Ιταλία. Fare. E io, essendo vaccinata, voglio entrare in un ristorante da qualche altra parte sentendomi più sicura. E se entrano anche quelli che non sono vaccinati, allora mi sento meno sicura, ecco. Επεισόδια ξέσπασαν και πάλι στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μέτρων για τον κορονοϊό και το υγειονομικό πάσο. Η αστυνομία είχε στήσει και κλειδώματα για να ανακόψει την πορεία των διαδηλωτών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εντάσεις. Οι αρχές χρησιμοποίησαν αντλίες νερού και δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος που εκτόξευε τούβλα αλλά και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Εξαδάκτυλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα πρόεδρε. Σας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα επίσης στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι προσπαθούμε να βγάλουμε κι εμείς ένα συμπέρασμα, ακούγοντας εσάς τους ειδικούς, τι σηματοδοτεί η μετάλλαξη όμικρον και τι θα αλλάξει στα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι το χαρμόσυνο μήνυμα είναι ότι αυξάνεται ο ρυθμός του εμβολιαστικός. Από την άλλη όμως αυξάνονται και οι αμφιβολίες όσων εμβολιάζονται, εάν είναι επαρκή τα εμβόλια για να αντιμετωπίσουν και αυτή τη μετάλλαξη. Κυρία Κλήτου, το συμπέρασμα θα είμαστε σε θέση να το βγάλουμε όλοι με σαφήνεια σε περίπου 10 ημέρες, όταν τα βασικά ερωτήματα θα απαντηθούν με μια μεγαλύτερη σιγουριά από αυτή που υπάρχει τώρα. Αυτή τη στιγμή τα προκαταρκτικά δεδομένα έχουν πάντοτε μια ασάφεια και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να απαντηθεί το πόσο πιο μεταδοτική είναι, το πόσο βαριά ή ελαφρά νόσο προκαλεί και το πόσο καλύπτεται ή δεν καλύπτεται τα εμβόλια. Σε κάθε περίπτωση, για την τελευταία ερώτηση, η απάντηση ότι δεν προσφέρουν άμυνα τα εμβόλια δεν αναμένεται. Αλλά το ποσοστό που μας προσφέρουν άμυνα δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Όποιο και αν είναι αυτό όμως, απαντάται με μαζικό εμβολιασμό. Δηλαδή, ακόμα και αν πούμε ότι έχει μία κάλυψη, τα εμβόλια είναι επιτυχή έναντι της όμικρον σε ένα ποσοστό, τυχαία θα το αναφέρω, και να μην το κρατήσει κανείς ως ποσοστό, 60%, ακόμα και αυτό το ποσοστό αν εμβολιαστούν οι πάντες, είναι επαρκές για να δημιουργήσει άμυνα. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα ζήσουμε ένα δεκαήμερο ακόμα με κάποια ασάφεια ως προς την όμικρον. Σημασία έχει να αντιμετωπίσουμε την διασπορά της Δέλτα, που είναι χρήσιμο και για την ίδια τη Δέλτα, αλλά και για την επερχόμενη όμικρον, να περιοριστεί και να εμβολιαστούμε και για αυτήν που μας απειλεί τώρα και που σήμερα 116 άνθρωποι μας αποχαιρέτησαν εμπολής αδίκως, αλλά και έναντι της επερχόμενης. Σωστό. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δεκαήμερο, υπήρχε όμως ένας πανικός, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως, για τη μετάλλαξη όμικρον. Τα τελευταία 24 ώρα ακούμε ότι κακώς κλείσαμε τα σύνορα με τις χώρες της Αφρικής. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία ύφεση στον πανικό που επικράτησε αρχικά.
με βάση ποια στοιχεία υπάρχει αυτή η αλλαγή του κλίματος? Κοιτάξτε, κυρία Καλογεροπούλου, εξ αρχής είχαμε πει ότι δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά είχαμε μία μετάλλαξη καινούρια με πολλά ερωτήματα και με πιθανότατα πιο μολυσματική από την προηγούμενη. Και αυτό μάλλον θα επαληθευτεί κιόλας. Άρα, μπροστά σε κάτι άγνωστο και πιο μολυσματικό, η φυσιολογική αντίδραση μέχρι να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα είναι περιορισμός της διασποράς και ψυχραιμία. Αυτό υπόθηκε ευθύς εξ αρχής. Βεβαίως, το να σταματήσει κανείς ένα δημόσιο διάλογο που αφορά την αγωνία εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη για το τι είναι αυτό το καινούριο που μας έρχεται 22 μήνες μετά από το κακό που μας βρήκε αναπάντεχα και που μας ταλαιπωρεί με κάθε δυνατό τρόπο, είναι απολύτως αδύνατο. Επιστημονικά όμως, ευθύς εξ αρχής υπόθηκε ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να απαντήσουμε με σαφήνεια στις ερωτήσεις. Μέχρι τότε όμως οφείλαμε να προστατευτούμε. Ναι. Αυτό το οποίο περιμένουμε για τη συνέχεια, κυρία Ξαδάκτηλε, έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αναλυνθούν, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Για παράδειγμα, το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Είναι στο τραπέζι, συζητείτε, ακούμε ήδη πως μπορεί να πάμε στην ηλικία των 50+. Ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες επίσης έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αμέσως μετά ακούμε μέτρα, για παράδειγμα, ενδεχομένως περισσότερα τεστ και ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, όχι ακριβώς lockdown, η απαγόρευση στους ανεμβολίαστους και και εκεί που τώρα επιτρέπεται η πρόσβαση. Αυτά τα μέτρα πώς τα ακούτε για τη συνέχεια? Κυρία Ζαρακέλη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να είμαστε απολύτως σαφείς προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν αποτελεί υποκατάστατο του εμβολιασμού το τεστ. Είναι δύο συγκρίσιμα πράγματα. Δεν είναι δύο πράγματα που μπορεί να πει κανείς επιλέγω ή το ένα ή το άλλο και έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο καθολικός εμβολιασμός μιας κοινωνίας την προστατεύει, διότι γνωρίζουμε και για τη μετάλλαξη Δέλτα που έχουμε προς στιγμή στη χώρα μας, ότι από όλους όσους εμβολιάζονται ένα 10% δεν αποκτά την πολυπόθετη άμυνα και γι' αυτό και ήρθε νωρίτερα η τρίτη δόση, η οποία μειώνει αυτό το ποσοστό. Τώρα, τα μέτρα τα οποία αφορούν την επέκταση των εμβολιασμών υπακούν στην αναγκαιότητα για τους εμβολιασμούς. Δηλαδή, θα θυμάστε ότι πάντοτε είχαμε πει ότι για τους άνω των 60, άνω των 50 μπορεί να πει κανείς, χωρίς να πέφτει έξω, είναι αναγκαίο να εμβολιαστούν όλοι στο 100%. Όταν λέμε δηλαδή ότι θέλουμε 85-90% εμβολιασμό στο σύνολο της κοινωνίας, έχει άλλη προτεραιότητα η μεγάλη ηλικία και άλλη προτεραιότητα ένα της μικρής. Θα ήταν δηλαδή παράδοξο και θα είχαμε πάλι πρόβλημα αν χτίζαμε ένα 85% βασισμένο στις μικρές ηλικίες, έχοντας ποσοστά της τάξης του 80% εμβολιασμού στις μεγάλες. Άρα αυτό που λέτε τώρα, γιατρέ, εξηγεί και το γιατί έχουμε τόσους πολλούς νεκρούς, ενώ έχουμε ικανό αριθμό εμβολιασμένων? Ασφαλώς. Ακόμα και αν είχαμε μικρότερο ποσοστό, αν είχαμε εμβολιασμένους τους άνω των 50 στο 100%, η τραγική αριθμή που βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες στη χώρα μας. Θα συνεχιστεί αυτό στο Δεκέμβρη μέσα μέχρι τα Χριστούγεννα, λέτε, εσείς που διαβάζετε καλύτερα τα προγνωστικά μοντέλα των συναδέλφων σας? Δεν θέλω να κάνω προγνώσεις. Η αλήθεια, όχι, να κάνετε τις προγνώσεις, αυτά που σας στέλνουν οι συναδελφοί. Δεν έχει να κάνει και με την κατάσταση του ΕΣΥ όμως, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το ΕΣΥ στρεσάρεται άσχημα για τρίτη συνεχή φορά μέσα στους τελευταίους 20 μήνες. Και δεν στρεσάρεται μόνο το ΕΣΥ. Δηλαδή, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στην Βόρειο Ελλάδα στρεσάρεται και ο ιδιωτικός τομέας, διότι μεταφέρεται έργο από τον κρατικό στον ιδιωτικό τομέα και ορθώς γίνεται αυτό. Και εκεί υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορεί να κάνει κανείς, διότι ξεχυλίζουν οι ασθενείς με COVID που χρειάζονται νοσηλεία και κατακτούν χώρο που θα ανήκει σε άλλες παθήσεις, σε ασθενείς άλλων παθήσεων. Αυτό κάποια στιγμή θα έχει κόστος, δηλαδή μέσω μακροπρόθεσμα θα μας γυρίσει πίσω ως νοσηρότητα αυτό που συμβαίνει αυτή τη χρονική στιγμή. Τώρα, σχετικά με τις προβλέψεις, φαίνεται ότι η σταθεροποίηση που είχαμε το προηγούμενο 15ήμερο τίνει να οδηγήσει σε μία ύφεση. Αυτό φαίνεται στα κρούσματα.
για να φανεί στους διασωληνωμένους και στους νεκρούς θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν θα πρέπει όμως να αποτελέσει αφορμή για την αναβολή ούτε ενός εμβολιασμού. Κατά συνέπεια, εσείς ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, χωρίς να είσαστε παιδίατρος, συστήνεται ανεπιφύλακτα στους γονείς από τις 15 του μηνός που ανοίγει πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των μικρών παιδιών να σπεύσουν και να εμβολιάσουν τα παιδιά τους? Συστήνω πρώτα απ' όλα στους ανεμβολίαστους γονείς να εμβολιασθούν οι ίδιοι. Να εμβολιάσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Αλλά τώρα θα ανοίξουμε, θα έχουμε καινούριο θέμα, ξέρετε, επίδικο. Το θέμα των παιδιών είναι νέο. Γιατί είναι και πολύ ευαίσθητο το θέμα των παιδιών. Γι' αυτό το θέτω. Κυρία Κλήτο, επειδή όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι πλαστικός χειρουργός, οφείλω να ιεραρχήσω. Το πρώτο που πρέπει να εμβολιάσουν οι γονείς είναι τον εαυτό τους. Μετά τους γονιούς τους και μετά να εμβολιάσουν και τα παιδιά τους σε συνεργασία με τον παιδίατρο. Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Στην αρχή της πανδημίας και εν αναμονή των εμβολίων, που τα θεωρούσατε εσείς οι γιατροί σωτήρια και επιμένετε σε αυτό, λέγατε ότι θα υπάρξουν ένα, δύο, τρεις κύκλοι μεταλλάξεων και σιγά σιγά η πανδημία θα αρχίσει να εκφυλίζεται. Κάθε μετάλλαξη είναι ένα εκφυλιστικό δείγμα. Δεν το είδαμε αυτό σε αυτή την πανδημία. Ή τέλος πάντων δεν το είδαμε ακόμα. Θα το δούμε. Να τελειώνουμε. Δεν ξέρω αν θα το δούμε. Αυτοί οι ιοί του αναπνευστικού και ειδικά οι RNA συμπεριφέρονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μπορεί να γίνει ένας ιός σαν τον ιό της γρήπης, ο οποίος αλλάζει κάθε χρόνο. Και τον έχουμε εδώ κάθε χρόνο. Προκάλεσε μία πανδημία δεν γίνεται αυτό το κακό με τον ιό της γρήπης. Έχουμε κάποια κρούσματα, ίσως αυξημένα, κάποιοι περίληκες ενδεχομένως εγκαταλείπουν το μάτι του το κόσμο, αν δεν έχουν προλάβει να κάνουν το εμβόλιο, αλλά δεν έχει πανδημική έτσι, διάσταση. Αυτό που ζούμε δεν είναι μοναδικό. Δεν έχει πανδημική διάσταση, κυρία Κλήτου, κάθε χρόνο. Η γρήπη, ξέρετε, υπάρχει στο πλανήτη εδώ και πάρα πολλές εκατοντάδες ετήριδες. Έχει σαρώσει. Έχει δώσει μεγάλες πανδημίες κατά διαστήματα με εκατομμύρια νεκρούς και στο ενδιάμεσο έχει αυτή τη μορφή. Κάτι τέτοιο είναι το πιθανότερο να είναι και η εξέλιξη και του κορονοϊού. Μάλιστα. Τώρα στο παρελθόν υπάρχουν κορονοϊοί που εξαφανίστηκαν όπως εμφανίστηκαν. Αλλά τι να σας πω τώρα, αυτή είναι μια ευχάριστη έκπληξη που δεν ξέρω αν μας την εκφυλάξει. Ας ελπίζουμε ότι θα μας τη φυλάξει για το 2022. Γιατί το 20 για το 21 μας έχει διαλύσει. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε να αλλάξουμε θεματική ενότητα. Μήνυμα στην Τουρκία να αποσύρει το κάζους μπέλι, έστειλε ο Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα είναι πάντοτε πρόθυμη για γόνιμο διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Από το Κατάρ, ο Χουλουσιακάρ επανέλαβε την επιθετική του ρητορική για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο Ερντογκάν στο εσωτερικό μιλά για τζαμιά, στρατώνες και μιναρέδες ξυφολόγχες, σε μια προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα του. Κατά την εφόλης της ύλης ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Νίκος Δένδιας μίλησε για το κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας παραμένει πάντοτε ανοιχτή στο διάλογο με την Άγκυρα, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στέλνοντας μήνυμα στη γείτονα για το κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Διότι η γείτον χώρα είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη. Επαναλαμβάνω, η μόνη χώρα στον πλανήτη. Η οποία κατά πλήρη παράβαση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών απειλεί γειτονική χώρα με πόλεμο και μάλιστα με την σημείωση κάτω από το απαράδεκτο της απειλής ότι η απειλή διατυπούται εάν η άλλη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, ασκήσει νόμιμο δικαίωμά της. Αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση. Την προκλητική ρητορική συνεχίζει την ίδια ώρα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσιακάρ, που επισκέφθηκε την τουρκική στρατιωτική βάση στο Κατάρ. Tüm kardeşlerimizin, dost ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatlerini de korumak ve kollamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun faaliyetlerini yapmaktadırlar. Και ενώ οι Τούρκοι πολίτες στενάζουν υπό το βάρος της βαθιάς οικονομικής κρίσης, με μεγαλοστομίες και υπερβολές, ο Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης. Μιναρελέρ σούγγιου, κουμπελέρ νίφερ,
Camiler kışlamız. Müminler asker. Bir şey bizi sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Από την αντιπολίτευση, ο Κιλιτσντάρογλου το έβαλε με τη στατιστική υπηρεσία για τα στοιχεία που δημοσιοποίησε αναφορικά με τον πληθωρισμό και ο Ερντογάν έσπευσε να διαμηνύσει ότι οι θεσμοί του κράτους λογοδοτούν μόνο σε εκείνον. Στατιστική κουρούμο βασκανόμως, bunlara randevu vermiyor. Şimdi randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler. Στην προσπάθειά του να προσελκύσει κεφάλαια και επενδύσεις, ο Ταγίπ Ερντογάν μετά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετέβη στο Κατάρ. Να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να παλέψουν γι' αυτά. Κάλεσε τους νέους σχολείου της Αθήνας, ο Πάπας Φραγκίσκος, κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του στη χώρα μας. Πριν τον αποχαιρετήσει στο αεροδρόμιο Νίκος Δένδιας, είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής και τον Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσία του στην Ελλάδα και τη Λέσβο με επίκεντρο το προσφυγικό απασχόλησε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Με επίσκεψη στη Γαλλική Σχολή Ουρσουλίνων ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Πάπας Φραγκίσκος. Τον υποδέχθηκαν εκεί θερμά με επεφημίες, ενώ μια γυναίκα του πέρασε λουλούδια στο λαιμό και η σχολική χοροδία έψελε καθολικούς ύμνους προς τιμήν του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ακολούθησαν και παραδοσιακοί χοροί. Τρεις μαθητές μίλησαν για τα βιώματά τους, την πίστη και το Θεό. Τον Φεβρουάριο του 2012 αρχίζει ο πόλεμος στην πόλη με το Χαλέπ. Με τρεις μεγάλες και συγκλονιστικές εκρήξεις που σηματοδότησαν τη ριζική αλλαγή στη ζωή μας. 9 ετών τότε δεν είχα καταλάβει τίποτα πέρα από το φόβο της μητέρας μου που μας αγκάλιασε και την αγωνία του πατέρα μου, ο οποίος αφού μάζεψε μερικά πράγματα σε μια βαλίτσα, περίμενε ώρες δίπλα στην πόρτα, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Στη διάρκεια της πανδημίας, όσο ειρηνικό και να ακούγεται, η πίστη μου ενισχύθηκε. Μπόρεσα να διαλογιστώ και να μιλήσω με το Θεό σε ένα κλίμα ειρήνης. Είδα ότι προστάτευσε την οικογένειά μου και όλους τους γύρω μου. Ήταν πραγματικά μια απίστευτη εμπειρία. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα γενικώς σαν νέοι που ήμασταν όλοι μαζεμένοι να δούμε τον Πάπα από κοντά. Ο Ποντίφικας, χρησιμοποιώντας και την ελληνική, κάλεσε τους νέους να ανοίξουν την ψυχή τους στο Χριστό και να ενεργοποιηθούν στη ζωή τους. Coraggio di rischiare, coraggio di non rimanere nella poltrona, coraggio di andare avanti, rischiare, andare verso le altre, mai isolato, sempre con le altre. In questo coraggio ognuno di voi troverà se stesso, troverà l'altro e troverà il senso della vita. Vi auguro questo, con l'aiuto di Dio, che vi ama tutti, avete il coraggio, andate avanti. Ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε σε θερμό κλίμα με τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα. Καλή τιμή να σας γνωρίσω και να ανταλλάξουμε απόψεις. Και τιμήσατε και την Ελλάδα με την παρουσία σας, με το παράδειγμά σας και τα διδακτικά σας λόγια. Υπό ισχυρούς ανέμους ο Πάπας έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου τον υποδέχθηκε και τον αποχαιρέτησε ο Νίκος Δένδιας. Στην προσπάθειά του να ανέβει στη σκάλα του αεροπλάνου, σκόνταψε λίγο αλλά πάτησε σταθερά. Έπειτα και από την κορυφή αποχαιρέτησε την Ελλάδα, για την οποία τόσο θερμά λόγια είπε κατά την παραμονή του. Η επίσκεψη του Πάπα είχε ένα πολύ μεγάλο θετικό αποτέλεσμα, διότι ανέδειξε τον σημαντικό και θετικό τρόπο με τον οποίο η χώρα μας χειρίζεται το μεταναστευτικό προσφυγικό. Προστατεύει και νοιάζεται για την ανθρώπινη ζωή. Το Βατικανό είναι ένας σημαντικός γεωπολιτικός παράγων, με μεγάλη επιρροή και εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών στο σύνολο του κόσμου και με μια τεράστια σημασία στα Δυτικά Βαλκάνια, ειδικά που ενδιαφέρει τη χώρα μας. Κατά τούτο λοιπόν, οι σχέσεις με το Βατικανό έχουν και μια μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Και σήμερα
Μετά από αυτή την επίσκεψη βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Κατά την τελευταία του ημέρα στην Ελλάδα, ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα, η 15η μέσα στο 2029, αυτή τη φορά στη Λακωνία. Ένας 40χρονος έπνιξε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του, στην ώρα που στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία και ομολόγησε κοινικά την πράξη του. Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Βλαχιό της Λακωνίας, όπου 48χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής δολοφόνησε τη γυναίκα του μετά από καυγά, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Ανατριχιαστική είναι η κοινική ομολογία του δράστη, καθώς ισχυρίστηκε ότι έχασε τον έλεγχο όταν η 36χρονη του αντιμίλησε και τον έβρισε, λέγοντας πως θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει. «Δεν ανέχομαι να με βρίζει μια γυναίκα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς και συνέχισε. «Τσατίστηκα όταν με έβρισε, την έπιασα από το λαιμό και την έπνιξα. Θα μου πει εμένα για τη μάνα μου και να με βρίσει? Εκεί θόλωσα και την έπνιξα». Είχαμε 18 χρονών δύο αγοράκια. Όλη η κοινωνία έχει φύγει εδώ από τα ρούχα της, γιατί το πιστεύαν. Γιατί δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ξέρεις, δεν υπήρχαν καυγάδες. Δεν επιτρέπεται στα έτη μας του 2021 καμία γυναίκα να εμφάνιζεται οποιαδήποτε μορφή κακοποίηση. Ο 40χρονος, αφού στραγγάλισε τη σύζυγό του, έφυγε από το σπίτι, ενώ τα δύο αγοράκια του ζευγαριού ηλικίας 11 και 9 χρόνων κοιμόντουσαν σε άλλο δωμάτιο με αποτέλεσμα να μην αντιληφθούν το φωνικό. Ο ίδιος λίγο αργότερα τηλεφώνησε στην αστυνομία, αναφέροντας κοινικά πως «μάλλον έπνιξα τη γυναίκα μου». Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία, όπου η 36χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Βλαχιώτη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο δράστης, που περίμενε τους αστυνομικούς στο σπίτι, συνελήφθη. Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΔΕ My Thermancy και ήδη περισσότεροι από 550.000 δικαιούχοι έχουν υποβάλει αίτηση προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης εντός του Δεκεμβρίου. Ισχυρό κίνητρο αποτελεί το γεγονός ότι όσοι κάνουν αίτηση έως την ερχόμενη Τρίτη και ανήκουν στους περσινούς δικαιούχους, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ποσό ίσο με το περσινό ως προκαταβολή. Με τρόπο απλό, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μπορούν να μπουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα My Thermancy, ώστε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Ενώ ένας σημαντικός αριθμός έχει ολοκληρώσει ήδη τη σχετική διαδικασία. Όπως υπολογίζεται, οι δικαιούχοι θα ξεπεράσουν φέτος το 1 εκατομμύριο. Όσον αφορά τα καύσιμα συμπεριλαμβανομένων καυσόξυλων, πέλετ και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, η καταβολή του επιδόματος γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών και μέχρι την 15η Απριλίου. Του 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο, ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31η Μαΐου του 2022 για καταχώρηση δικαιολογητικών αγορών της περίοδου από 1η δεκάτου του 2021 έως 31 τρίτου του 2022, με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως 16 Μαΐου του 2022. Για την υποβολή της αίτησης μπαίνουμε στην ειδική πλατφόρμα My Thermancy της ΑΑΔΕ, επιλέγουμε αν διαμένουμε σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία, αν είμαστε ιδιοκτήτης ή ένικος, οπότε συμπληρώνουμε τον αφημί του ιδιοκτήτη, επιλέγουμε καύσιμο, οικισμό, συμπληρώνουμε αριθμό παροχής ρεύματος, τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και τον IBAN στο My ΑΑΔΕ. Το επίδομα θέρμανσης θα έχει πληρωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου σε όσους υποβάλουν αίτηση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και ταυτόχρονα ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κατά την περσινή χειμερινή περίοδο. Οι νέοι δικαιούχοι που προέκυψαν είτε από την διεύρυνση των κριτηρίων εισοδηματικών και περιουσιακών, είτε λόγω της χορήγησης του επιδόματος σε νέες κατηγορίες πολιτών που χρησιμοποιούν και άλλες μορφές θέρμανσης, όπως είναι το φυσικό αέριο, η τηλεθέρμανση ή τα καυσόξυλα, θα πληρωθούν την προκαταβολή μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και εκείνοι θα έχουν κάνει την αίτηση μέχρι το τέλος Νοέμβρη. Το ποσό που θα προκαταβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες θα αφαιρείται από τις αμέσως επόμενες καταβολές του επιδόματος. Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επίδομα θέρμανσης εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται σε έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση και 20.000 ευρώ για έγκαμο υπόχρεο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Επιπλέον, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για το 2020 τις 180.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγκαμους.
Μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θρίλερ τις τελευταίες ώρες με Έλληνα αστυνομικό από τον Εύρο που επισκέφθηκε την Τουρκία την Κυριακή μαζί με μία γυναίκα και φέρεται να συνελήφθη από Τούρκους στην περιοχή της Αδριανούπολης. Ο καλός συνάδελφος από το Θράκη Νέτο, Τάσος Παλαιστίδης, θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα από τον Εύρο. Πράγματι, λοιπόν, έχει σημάνει συναγερμός από νωρίς σήμερα το μεσημέρι, καθώς χθες ένας 40χρονος αστυνομικός που υπηρετεί στην αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης μαζί με μια 28χρονη φίλη του πέρασαν από το τελωνείο των κήπων και έφτασαν στην περιοχή της Ανδριανούπολης στην πλευρά του τελωνείου των Καστανεών. Εκεί λοιπόν συνελήφθησαν από την στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας, καθώς σύμφωνα με δικές τους πληροφορίες και οι δύο ήταν σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της στρατοχωροφυλακής στα ύψαλα στην πλευρά του τελωνίου, του ελληνικού τελωνίου των κήπων και έκτοτε δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τους δύο Έλληνες που κρατούνται εκεί. Θα παρακολουθείς το θέμα και θα μιλήσουμε και αύριο στο Δελτίο για να μας πεις τις εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται το θέμα θα έχει και ουρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το Δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.